Ο Ντομινίκο Τάρτσχη είναι στις τάξεις του ΠΑΟ και συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας και βεβαίως περιμένουμε να τον δούμε και στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Μαζί μας έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ατζέντη του, τον κύριο Βιτσέντζο Καβαλιέρε, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς ολοκληρώθηκε θετικά για τον παίκτη αλλά και τον ΠΑΟΚ η συμφωνία και βέβαια για τις πρώτες εντυπώσεις φυσικά του αθλητή. Mr. Καβαλιέρε, hello, good afternoon from Libero Radio Station from Thessaloniki. How are you? I'm very good. Hi to everybody. We're happy to have you in our show. Mr. Caballero, you know Dominique is a player that was around in PAOK news, you know, many days, for many weeks. But I think that we have a happy ending. Yes, exactly. Everything went through very well. Everybody are happy. And now PAOK has a very good number one. Μας λέει ο κύριος Καβαλιέρη στην πρώτη μας ερώτηση ότι το όνομα του Ντομινίκο Τάρσχη απασχόλησε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για αρκετές ημέρες, όμως τελικά υπήρχε ένα happy end. Μας λέει ότι ναι, πράγματι τελείωσε η υπόθεση θετικά για όλους και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ένα πάρα πολύ καλό νούμερο ένα. Mr. Καβαλιέρη, help us with all this situation that was going around with Γκόριτσα and Ajax and ΠΑΟΚ. There were some transfer details that maybe delayed the coming of Kotarski to PAOK. No, you know, Gorica had the option to buy Kotarski at a certain datum, and for sure you have to respect all the datums for the TMS, for the FIFA TMS. Yes. So there are some opening of the market in Croatia, some opening of the market in Greece, so everything was normal, nothing special, you know. Mm-hmm. Everything was going on very normal. Mm-hmm. Μας λέει σχετικά με τις καθυστερήσεις που πιθανόν παρατηρήθηκαν επειδή ο παίκτης στα δικαιώματά του ήταν στον Άγιαξ, μετά πήγε στην Γκόριτσα, μετά υπήρξε κάποιος έτσι χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Λέει όχι, δεν έγινε, λέει, κάτι ιδιαίτερο. Όλα κύλησαν φυσιολογικά. Πρέπει να σεβαστούμε τους κανονισμούς και τους νόμους της FIFA και το TMS, το σύστημα αυτό το οποίο περιέχει αυτούς τους κανονισμούς και ανοίγει ή κλείνει τις μεταγραφικές περιόδους. Έπρεπε να δούμε πότε θα ανοίξει η μεταγραφική περίοδος στην Κροατία, να δούμε πότε θα ανοίξει στην Ελλάδα, όμως δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, όλα κύλησαν ομαλά. And of course, I think that Dominic is now very excited to be part of a big club in Greece, like PAOK. Yeah, I can tell you that Dominic spoke to with the director and you know, the fact that the coach also wanted him so much. Mm-hmm. Made him sure of his choice, and PAOK was in these weeks the number one choice. So he's really, really very excited. Είναι πολύ ενθουσιασμένος ο Ντόμινικ, μας λέει ο κύριος Καβαλιέρε, σχετικά με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη ομάδα. Μίλησε με τον αθλητικό διευθυντή αλλά και με τον προπονητή, ξέρε πόσο τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και είναι και ο ίδιος πολύ ενθουσιασμένος που θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή την ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. And of course, Dominic is a young player, but is a very talented player. Everybody knows this. Do you think that this is a big challenge for him to be successful in a big club in Greece and in Europe? Listen, he is a young player, but he had already two seasons in the second division with the Ajax B team, one season in Croatia in the first division. Yes. So I would not say that he has no experience. He has experience. He is the number one, absolutely number one of the Croatian U21 team. Yes. He was named the best goalkeeper of this season in Croatia. Yes. So I think that he is more than ready to play for PAOK and to be one of the best players. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι νεαρός σε ηλικία, μας λέει ο κύριος Καβαλιέρε, στο ερώτημά μας για το αν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια μεγάλη ομάδα ένας τερματοφύλακας 22 ετών. Ναι, λέει, μπορεί να είναι νεαρός, αλλά σας λέω ότι ο Ντόμινικ έπαιξε δύο χρονιές γεμάτες τα τελευταία χρόνια ως βασικός τερματοφύλακας. Είναι βασικός τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα της Κροατίας κάτω των 23. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του κροατικού πρωταθλήματος, εκλέφθηκε ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Κροατία αυτή τη χρονιά. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος, δηλαδή, για να προσφέρει και να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ.
You know that the position of goalkeeping is very crucial for every team, and PAOK is a team with many expectations, with high goals, a team that wants to be champion. And how does Dominic react to this situation, to these high goals? He is a very cold guy, and he had many challenges and always was very cold, so he's absolutely ready. Τον ρωτήσαμε σχετικά με το πώς μπορεί να αντιδράσει ο Ντομινίκ στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγά ψηλούς στόχους πάντα, είναι μια ομάδα με ψηλές απαιτήσεις. Λέει ότι είναι πολύ κρύος, είναι ψυχρός σε αυτά ο Ντομινίκ, δεν φοβάται οτιδήποτε και θα είναι πάρα πολύ έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα να τα καταφέρει. Mr. Cavaliere, I think that Dominic is a very talented player and everybody awaits to see him play. Now he's two or three days, I think, with the preparation with the team of PAOK. Yes, exactly. And you have any news from him? Everybody is waiting for him to see him play. Yeah, he's very happy, and he has a fantastic goalkeeper coach. He says that the team is a very good team, that the teammates waited for him in the dressing room and host him very good. So absolutely everything is going top. And they made him a very good video for the presentation. Yes, exactly. Very nice video. He's catching everything. Yeah. But, you know, PAOK is a very serious club, a big club, so I was expecting nothing less than this. Mr. Cavaliere, thank you very much for talking to us. It would be a pleasure to meet you here in Thessaloniki. Thanks to you. Thank you very much. Thank you very much. And the best of luck for Dominic in PAOK. Thank you very much. We will be in touch. Thank you. Okay. Have a nice day. Okay. Αυτός ήταν ο manager του Dominico Tarski, ο Βιτσέντσο Καβαλιέρε, ο οποίος μας είπε στην τελευταία μας ερώτηση ότι βεβαίως ο Ντομινίκ ανυπομονεί να παίξει στην ομάδα, είναι 2-3 μέρες τώρα με την ομάδα στην προετοιμασία, όλοι έχουμε δει πόσο σοβαρός είναι ο σύλλογος, τον έχει αντιμετωπίσει, τον έχει υποδεχθεί πολύ ωραία, πολύ θερμά, του σχολιάσαμε και για το βίντεο της παρουσίασης, το οποίο βεβαίως άρεσε και στον ίδιο, άρεσε και στον παίκτη, λέει πραγματικά αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ σοβαρή, πολύ οργανωμένη και καλή ομάδα υψηλού επίπεδου, οπότε πιστεύει ότι και ο Κοτάρσκι μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτά λοιπόν από τον ατζέντη του Ντομινίκ Κοτάρσκι, τον Βιτσέντσο Καβαλιέρε, ο οποίος μίλησε εδώ στον Λίμπερο 107,4.